Ο Αλφα Κύπρου φέρνει κοντά σας από τη νέα σεζόν τη σειρά εποχή στα μαύρα μάθια με σκοπό την ανάδειξη του έργου του μεγάλου Κύπριου ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Να δούμε τις λεπτομέρειες για το σενάριο και τους ηθοποιούς της σειράς. 150 χρόνια συμπληρώνονται από τη γέννηση του μεγάλου Κύπριου ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Γεννήθηκε το φθινόπωρο του 1866 στη Λάρνακα και πέθανε το 1937. Ο Δημήτρης Λιπέρτης είναι ο ποιητής της Κυπριακής τοπολαλιάς. Αποτύπωσε μέσω της κυπριακής διαλέκτου τα ήθη, τις ελπίδες, τα όνειρα, τους έρωτες και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτά τα στοιχεία θα ζωντανέψουν για πρώτη φορά στην κυπριακή τηλεόραση μέσα από την παραγωγή «Τα μαύρα μάθια». Ερώτη εσύ για τα μαύρα μάθια σου. Τι σας ταινία έμπνευση. Η σειρά γίνεται στο πλαίσιο του κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού έργου της τηλεόρασης Α. Έλα κορού να δούμε τα μαύρα σου τα μάθια. Το αερούδι είναι στίχος εκείνον όσο ο κόσμος δεν ξέρει, το καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας, είναι στίχη του Δημήτρη Λιπέρτη και τα τραγουδά ο Νταλάρας. Πολλά σημαντικά πράγματα και είναι προς τιμή σας, προς τιμή του καναλιού σας που ανάλαβε αυτόν τον έργο για τον Λιπέρτη. Στη σειρά «Τα μαύρα μάθια» θα συμμετέχουν πολύ γνωστοί και αγαπημένοι ηθοποιοί. Μεγάλη πρόκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα υποδηθώ έναν τόσο σημαντικό πρόσωπο. Τα μαύρα μάθηκα. Ναι, υποδύω με την Ερασμία την κορού με τα μαύρα μάθηκα, η οποία είναι εν μέρη ερωτευμένη με τον δάσκαλό της, τον Λιπέρτη. Ενσαρκώνουμε χαρακτήρες οι οποίοι ήταν πηγή έμπνευσης για τα ποίηματα του Λιπέρτη. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Πολύ θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Η ομάδα εδώ είναι, απαρτίζεται από νέους ανθρώπους. Έχουμε όρεξη για να κάνουμε το πράγμα. Εγώ υποδείγμα τον Χριστοφή. Είναι ένας φτωχόπαιδο ουσιαστικά που ασχολείται, δουλεύει στα χωράφια τέλος πάντων κάποιου πλουσίου και ερωτεύεται παράφορα την κόρη του. Θα δώσουν τον Λιπέρτη ατόφιο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε έναν τέτοιο ποιητή. Με καλή επιτυχία και σε εμάς και στον Αλφα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα. 60 χρόνια ήδη θα είστε. Δεν ξέρω, θα δείξει. Ο χρόνος θα έχει. Το σημαντικό δεν είναι αν το μοιάζει ή όχι. Το σημαντικό είναι να προβάλλουμε και να δώσουμε την πίεση του ποιητή και τα εξαιρετικά έργα που έχει αφήσει πίσω του. Διανύσε Μαρικού, μεσοτζερίτησα, και πάνε να σπρίσουν τέλεια τα μαλλιά σου. Αξίζει ό,τι πει, είσαι Βασίλισσα. Στέγεις ακόμα και είσαι στα καλά σου. Τα γυρίσματα της σειράς ήδη έχουν ξεκινήσει και τα περισσότερα από αυτά θα γίνονται στο χωριό Κάτω Δρύς. Η σειρά «Τα μαύρα μάθια» θα ξεκινήσει να προβάλλεται από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.